Παράταση και επίσημα έως τις 31 Μαρτίου δόθηκε στις χειμερινές εκπτώσεις, καθώς η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Επρόκειτο να ολοκληρωθούν την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, όμως αποφασίστηκε να δοθεί περισσότερος χρόνος στα καταστήματα να διαθέσουν το εμπόρευμα που έμεινε επί μήνες αδιάθετο. Μια ιδιαίτερη χρονιά και ο θεσμός των εκπτώσεων, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρόλο που η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος είναι από τις περιοχές όπου τα καταστήματα παραμείναν ανοιχτά το τελευταίο διάστημα. Η κίνηση ήταν αρκετά μουδιασμένη. Οι καταναλωτές, παρόλο που υπήρχε μια κίνηση έξω στην αγορά, ήταν αρκετά διστακτικοί. Όλα αυτά τα γεγονότα και η αβεβαιότητα το τι θα συμβεί αύριο μεθαύριο δημιούργησε ένα ανασταλτικό κλίμα στην αγορά. Παρόλα αυτά, οι επαγγελματίες της Αλεξανδρούπολης με πάρα πολύ καλές τιμές όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ελπίζοντας ως και σε μια παράταση των εκπτώσεων, όπου την έχουμε αιτηθεί σιγά πανελλαδικά, ελπίζοντας σε μια παράταση των εκπτώσεων να πάρουμε και να μπορέσει ο κόσμος να εκμεταλλευτεί τις εκπτώσεις αυτές του μεσοδιαστήματος τώρα μετά το Μάρτιο. Οι καταναλωτές μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν τις αγορές τους σε συμφέρουσες τιμές, όπως άλλωστε έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας για τις τοπικές επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι τα προβλήματα των επαγγελματιών της πόλης, της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο, παραμένουν σημαντικά. Οι οχλήσεις προς την κεντρική διοίκηση για μεγαλύτερο κονδύλιο όσο αφορά τις επιστρεπτές προκαταβολές για τους επαγγελματίες δεν σταμάτησαν από την πρώτη στιγμή από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης και αυτό που κυριολεκτικά ζητάμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση τα λουκέτα, τα περισσότερα λουκέτα, είναι ενίσχυση από την κεντρική διοίκηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν σε όλη αυτή την περίοδο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητάμε να σκύψουν στο πρόβλημα των επαγγελματιών και να δημιουργήσουν αυτές τις συνθήκες ώστε να μπορέσουμε και εμείς να επιβιώσουμε. Τα εμπορικά καταστήματα στην Αλεξανδρούπολη λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι και τα απογεύματα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5.30 έως τις 8.